Avukat İlhan Ahmet, Rodop Milletvekili ve Milletvekili adayı. Milletin sesi mecliste. Azınlığımızın her alandaki hak ve hukukunun takipçisi olduk. İlhan Ahmet, azınlığın dini liderini tercih etme hakkının güvence altına alınmasını talep etti. Diyeceğiz sinfono για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα κατοχυρώνει τα δικαιώματα των μειονοτήτων να υπερασπίζονται την ιδιαίτερη ταυτότητά τους, τα μοναδικά χαρακτηριστικά που τις διακρίνουν από τα υπόλοιπα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας. Πρόκειται στην πραγματικότητα για την πρώτη ειλικρινή προσπάθεια στην ιστορία του διεθνούς δικαίου να εξασφαλίσει ένα οικουμενικό δικαίωμα. Στην αυτόνομη λειτουργία και η συνεπακόλυθη υποχρέωση αποχής της χώρας μας από επεμβάσεις στην εσωτερική τους οργάνωση απασχόλησε το ΕΔΑ, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε πολλές υποθέσεις. Στο τέλος της ημέρας που εγώ συνηθίζω να λέω, την επιλογή θα την κάνει ο Υπουργός. Και θέλω εδώ να καλέσω το εξής την κυρία Υπουργό. Όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες, όποιες και να είναι αυτές, και κριθεί η Υπουργός βάσει του νομοσχεδίου, κρίνει ποιος μπορεί να γίνει, να διοριστεί η μουφτής. Ας είναι κάποιος σεβόμενη, πρώτο, την βούληση της μειονότητας, δηλαδή να είναι κάποιος αποδεκτός, να έχει υψηλό κύρος και να φωνάξουν όλοι οι μουσουλμάνοι στη Θράκη άξιος. İlhan Ahmet, temsilcisi olduğu azınlığın din özgürlüğüne yönelik olumsuz girişimler karşısında Lozan Antlaşması'nı hatırlatarak bağlayıcı hükümlerine dikkati çekti. İstintikiz Lozan Antlaşması 42. Μπορεί να μην μιλάει για σαρία και δεν μιλάει για σαν σαρία. Σαφέστατα. Ούτε μιλάει αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων ή του Ιεροδίκη. Και αυτό βέβαια είναι σαφές. Αλλά μιλά, λέει κάτι. Τι λέει, ότι η ελληνική κυβέρνηση, ένθεν και έθεν, οφείλει να προστατεύσει τα ήθη και έθιμα των μουσουλμάνων στην Ελλάδα όσον αναφέρονται την προσωπική τους κατάσταση και την υπηρετική της κατάσταση. Milletvekili olarak İlhan Ahmet, azınlığın eşit vatandaş olma hakkını savunarak isonomia isopolitia ilkesinin hakkaniyetli şekilde uygulanmasını talep etti. İlhan Ahmet ayrıca azınlığın uluslararası antlaşmalardan doğan insan hakları ve azınlık hakları kapsamındaki hakları ile ilgili taleplerini de genel kurulda dile getirdi. Η μειονότητα ζητά όμως παράλληλα και να της αναγνωρίζεται το δικαίωμα να διεκδικεί και να επιδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο που διαθέτει την καταχώρηση και την αναγνώριση των μειονοτικών της και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτά απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Να μην ποινικοποιούνται το φρόνημα και οι αγωγές τους. Να μην στιγματίζεται το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και διεκδίκηση. Να μπορεί να διαθέτει ισχυρούς και νόμιμους συλλόγους που λειτουργούν σύμφωνα με το ελληνικό αστικό δίκαιο και αναγνωρίζονται από τα διεθνή δικαστήρια. Να μπορεί να έχει λόγους στη διαχείριση των βακουφικών των περιουσιών και την επιλογή του θρησκευτικού της ηγεσίου. Ακόμα και σε αυτό το θέμα έχετε λαϊκίσει και προσπαθείτε για ψηφοθυριακούς λόγους πρόχειρα να φέρετε ρυθμίσεις. Να διαθέτει ένα εκπαιδευτικό σύστημα εμφάμιλο και ισόκυρο με τη δημόσια εκπαίδευση. Που θα δρά προωθητικά για τη μόρφωση των μαθητών και μαθητριών, χωρίς πολιτικές και εθνικές σκοπιμότητες που σε κάθε περίπτωση λειτουργούν ανασταλτικά. Η μειονότητα αποζητά, επιδιώκει και διεκδικεί η ισοτιμία και την ισοπολιτεία. İlhan Ahmet, vakıf idari heyetlerinde seçim yapılmasını dile getirdi. Meclis Genel Kurulu'nda ilgili bakana çağrıda bulundu. Azınlık gereğini yapmanızı bekliyor, dedi. Εξ αυτού του λόγου, κύριε Υπουργέ, εγώ με την ευκαιρία αυτή της τροπολογίας κάνω μια τελευταία έκκληση και θέλω να κλείσω εδώ πέρα. Και στη Διακομματική Επιτροπή συζητούνται διάφορα θέματα. Και αυτά τα θεσμικά είναι αυτά τα βακούφια που συζητάμε. Καλό από εδώ, από το βήμα ξανά, να δοθεί μια λύση στην εφαρμογή αυτού του νόμου, σύμφωνα βέβαια πάντα, κατόπιν διαλόγου με την ίδια τη μειονότητα. Έτσι όπως εκφραστεί από τους συλλόγους τους, από τους συλλόγους επιστημόνων μειονότητες, από τους θεολόγους τους, από την ίδια τη Διακριστική Επιτροπή, από όλους. Να δοθεί μια σύνομη λύση, να διαγραφούν αυτά τα χρέη και να αφήσετε τις τελετές να τις κάνουν τα γραφεία τελετών στην Κομοτηνή ή παντού στην Ελλάδα όπως πρέπει να τις κάνουν και τις κάνουν πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Azınlığımızın din ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan her girişimin karşısında durduk. Σήμερα όμως με το παρόν υποψήφιση νομοσχέδιο βλέπουμε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν καταργεί το έμφυα όπως είχε υποσχεθεί στο ελληνικό λαό αλλά διατηρεί το έμφυα και μάλιστα διατηρείται και η απαλλαγή από το έμφυα ως προς τα ακίνητα
εντός, προσέξτε όμως, και εκτός της μονής του Αγίου Όρους. Δεν είμαι αντίθετο στη ρύθμιση του νόμου στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του υποψήφιου νομοσχεδίου ως προς την απαλλαγή του έμφυα στους τόπους λατρείας. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Όπως σε ναούς κάθε θρησκευτικού δόγματος. Αλλά θέλω να καταλάβω, κύριε Υπουργέ, γιατί η κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο συνεχίζει να επεκτείνει την απαλλαγή και στα εμπορικά ακίνητα της Ιερής Μονής του Αγίου Όρους που βρίσκονται εκτός της Μονής και δεν αναφέρονται σε τόπους λατρείας. Μα υπήρχε και στην προηγούμενη βέβαια ρύθμιση του νόμου. Με αυτό το σκεπτικό και η βαφουκή περιουσία της Θράκης που ιδρύθηκαν και υπάρχουν βάσει του ειδικού καθεστώτος δυνάμεις συνθήκης Λοζάνης και έχουν αυτονομία και αυτοτέλεια ως προς τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας τους, γιατί να μην χαίρουν την ίδια απαλλαγή και τα κίνητα της περιουσίας που δεν είναι προορισμένα σε τόπους λατρείας όπως τζαμιά κτλ. Όπως ακριβώς είναι στη ρύθμιση του Αγίου Όρους που τη χάνει απαλλαγή, γιατί υπάρχει αυτή η διάκριση και ο αποκλεισμός μεταξύ των αναγνωρισμένων θρησκευτικών δογμάτων? İlhan Ahmet, müftülükleri devletleştirmek isteyen düzenlemeye şiddetle karşı çıktı. Αυτό το σημείο το δικαστήριο διατύπωσε ενδιαφέρουσα νομολογία σχετικά με τις ίδιες τις κοινότητες ως σύνολα και φορείς δικαιωμάτων, άξιων, αυτοτελούς προστασίας απέναντι στον κρατικό παρεμβατισμό. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε δύο προεδρικά διατάγματα του πρώην Υπουργού Παιδείας του κ. Γαβρόβλου, τα οποία καταστρατήγησαν την αξία της αυτοτελούς προστασίας απέναντι στον κρατικό παρεμβατισμό σε ό,τι αφορά το μοντέλο διοίκησης των μουφτιών της Θράκης με πρόσχημα τον εξυγχρονισμό τους, δημιουργώντας την αίσθηση μιας βαθιάς παρέμβασης του κράτους στη λειτουργία μιας γνωστής και αναγνωρισμένης θρησκείας της χώρας μας. Azının kurban kesimlerini helal usule ve örfe göre yapabileceği mezbahane talebini meclise taşıyan İlhan Ahmet, öte yandan helal ve koşer usulüyle hayvan kesimini yasaklayan kanun maddesinin derhal tadil edilmesini istedi. Αφού δεν υπάρχει γραμμή halal, σύμφωνα με τα θρησκευτικά ήθη και έθνη, δεν υπάρχει γραμμή halal. Πώς μπορεί να σφαγιαστεί ένα ζώο σύμφωνα με τα ήθη και έθνη της παραδόσης των μουσουλμάνων σε δημοτικό σφαγείο? Και μάλιστα τη στιγμή που δεν λειτουργεί και το σφαγείο των σαπών. Και κατά δεύτερο, σας ρωτάμε και στην ερώτησή μας. Τελικά, πώς σκέφτεστε να χειριστείτε το θέμα αυτό? Milletin sesi mecliste. Azınlığımızın her alandaki hak ve hukukunun takipçisi olduk. Avukat İlhan Ahmet, Rodop Milletvekili ve Milletvekili adayı.